Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τα αποκαλυπτήρια των γερμανικών θέσεων για το ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους θα έχουμε σε 48 ώρες, οπότε και θα συγκληθεί στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της αερινής συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το λεγόμενο Washington Group, στο οποίο μετέχουν αξιωματούχοι του Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, καθώς και οι υπουργοί οικονομικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας. Η ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναμένεται να πετάξει στους Ευρωπαίους και συγκεκριμένα στους Γερμανούς στο μπαλάκι των αποφάσεων για το ελληνικό χρέος, μη αμφισβητώντας πλέον τις δημοσιονομικές επιδόσεις Ελλάδος, αλλά απαιτώντας ρεαλιστικές τεχνικές ελάφρυνσης του χρέους. Πάνω από 50 ιδιοκτήτες ακινήτων που νοικιάζουν τα ακίνητά τους μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας Airbnb πιάστηκαν στα δίχτυα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ αναζήτησαν κατοικίες προς ενοικίαση στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών, όπως και σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς και αναπεριπτώσεις προχώρησαν στην βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου, ώστε να επιβεβαιώσουν τις παραβάσεις, να αποκαλυφθεί η ακριβή τοποθεσία του ακινήτου και να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες. Κατά τη διενέργεια λοιπόν του πρώτου ελέγχου, διαπιστώθηκε πως πάνω από 50 ιδιοκτήτες δεν είχαν δηλώσει τα σχετικά εισοδήματα από τα ακίνητα στην προλογική τους δήλωση. Οι 39 από τους 55 ιδιοκτήτες που ειδοποιήθηκαν από τους ελεγκτές προχώρησαν σε οικειοθελή υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων. Το συνολικό πρόσθετο εισόδημα από τα ακίνητα έφτασε περίπου τα 900.000 ευρώ, ενώ ο φόρος που προέκυψε ξεπέρασε τις 200.000. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2017, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αναμένεται να ανοίξει την ηλεκτρονική εφαρμογή στο TaxisNet από μέρα σε μέρα. Με τον σκοπό αυτό, χθες δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το νέο έντυπο Ε1 και Ε2 μαζί με τις οδηγίες για την συμπλήρωσή τους. Οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης που αφορούν σε δαπάνες με πλαστικό χρήμα που εξασφαλίζουν τα φορολόγητο, φίλους ή συγγενείς που εμφανίζονται ως φιλοξενούμενοι στην κατοικία του φορολογούμενου, μισθώσεις τύπου Airbnb, ανίσπρακτα εισοδήματα αλλά και τα αναδρομικά συνταξιούχων είναι ύποπτοι των φετινών δηλώσεων που μπορεί να κρύβουν την πληρωμή έξτρα φόρου. Προσοχή λοιπόν. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυο μόνο και μέσα 837,54 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,07% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.